Λοιπόν, μίλησα με το διοικητή του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, το φίλο του Βαγγέλη το Ρούφο, ο οποίος με πληροφόρησε σήμερα το πρωί ότι το επιβεβαιωμένο κρούσμα είναι ένα. Ό,τι άλλο ακούγεται νομίζω ότι είναι ράδιο αρβίλα, να το πω έτσι, στην Κάθιμο λιμάνι. Η επίσημη πληροφόρηση από το διοικητή είναι για ένα κρούσμα. Τι συμβουλεύετε σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν αναφορές για δύο, για τρία, για τέσσερα. Κοιτάξτε, κύριε Κομινέ, το θέμα είναι να είμαστε όλοι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές σοβαροί. Να μην μεταδίδουμε ψευ, ειδήσει, να μην ο κόσμος να ακούει μόνο από επίσημα χείλη. Είτε είναι αυτός πρωθυπουργός, είτε υπουργό υγείας, είτε υπουργό πολιτικής προστασίας, είτε οι διοικητές των τοπικών και περιφερειακών νοσοκομείων. Μόνον αυτούς να ακούει τώρα αυτά που διαδίδονται και λέγονται, μόνον ε, αναστάτωση και χάνει ο, και ο κόσμος στην ψυχρήμια του. Να είστε βέβαιοι εγώ προσωπικά ότι θα ενημερώνω τον κόσμο σε αυτά που είναι η πραγματική αλήθεια και μόνο. Το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας βρίσκεται προς υλοποίηση και για το νοσοκομείο της Καβάλας. Βεβαίω βέβαιο, είμαστε σε ετοιμότητα και ε, μέχρι σήμερα τώρα πλήρα από λίγο, τελειώσαμε τη σύσκεψη. Σε δεύτερη φάση πια Ποιον όροφο να εκενώσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι κενωμένο ο πέμπτο όροφος και σε δεύτερη φάση δίνουμε πληροφορίε και στο Υπουργείο ότι είμαστε έτοιμοι να εκενώσουμε τον τρίτο και τον τέταρτο όροφο. Αν χρειαστεί ανάγκη, αλλά προ το παρόν το επαναλαμβάνω και το επιβεβαιώνω, δεν έχουμε κρούσμα στην πόλη μα.